προπαιδικών εξωτερικών Ελευθερουδάκης, Σαλίμο Β' Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υποκινούμενος υπότινος Ιουδαίου ονόματι Ιωσήφ Ναζί, και δεν λέω, δεν είναι απλώς Ιουδαίος, είναι Εβραίος Σιωνιστής. Έστειλε στρατό και στόλο και κατέλαβε την Κύπρο. Η ελληνική Κύπρη λοιπόν είναι από το 1571 και εντεύθυν, και οι Έλληνες είναι σύμμαχοι των Αθηναίων κατά τον Περοποννησιακό, όπως οι Κύπροι πάνω από, κατά τον Περοποννησιακό πράγμα, το 400 π.Χ. Δηλαδή έχουμε ιστορική απόδειξη 2000 ετών μέχρι το 1571. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουμε 2.500 χρόνια ελληνική πραγματικότητα επί της Κύπρου, και έχουμε μια μικρή τουρκική μειονότητα, στάξεως του 18% από το 1571 και έπειτα. Ερωτώ λοιπόν τον κύριο Μπούς, ερωτώ όλους τους υποτιθέμενους δημοκράτες και αφέντες αυτής της γης, πώς μπορούν το 18% που είναι κατ' ουσίαν οι Κύπριοι, οι Τούρκο-Κύπριοι επί Κύπρου, να κάνουν κουμάντο? Με ποιο δικαίωμα? Πού πάνε οι δημοκρατικές αρχές? Θα μου πείτε ότι οι Τούρκοι επενέβησαν επί της Κύπρου. Μάλιστα. Τότε κύριε Ανάν, γιατί δεν κάνετε τας απαραίτητους ενεργείες του ΟΗΕ να τηρήσετε τας αποφάσεις σας? Έχετε πάρει απόφαση να φύγουν τα ξένα στρατεύματα. Φύγανε? Όχι. Γιατί? Γιατί κύριε Σιμίτη, όταν είναι στον κύριο Μπούς, δεν του είπε: άκουσε κύριε Μπούς, σε σέβομαι και σε παραδέχομαι, είσαι μεγάλη δίπλα, μια τεράστια δίπλα, μπορεί να με σβήσει από το χάρτη, αλλά σου λέω γιατί δεν τηρείς το λόγο σου. Και τότε ο Μπούς θα τα χάνε. Δεν θα είχε ξανά συναντήσει τέτοιο άνθρωπο στη ζωή του να του μιλάει έτσι, διότι αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Φυκή. Η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί την αλήθεια σαν όπλο. Η αλήθεια είναι με το μέρος της Ελλάδος. Όταν λοιπόν οι Τουρκοκύπριοι και ελάχιστοι από αυτούς εψήφισαν, δεν ξέρω πόσοι, ένωση με την Ελλάδα το 1950, αλλά 95,7% του λαού, δεν με ενδιαφέρει αν εψήφισαν ή όχι. Ερωτώ κύριε και κύριοι, γιατί αυτό δεν ετηρήθη? Λέει λοιπόν ο Χάρντιν, τότε αρμοστής της Μεγάλης Βρετανίας ή στην Κύπρο, λέει: κύριε Έλληνες, κάτι, εγώ είμαι μια αυτοκρατορία, είμαι μια δύναμη στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει είσαι τίποτα, κύριε Ελλάδα, 10 χρόνια και μετά αυτοδιάθεση. Θα μου επιτρέψεις να κάνω και εγώ το κουμάντο μου 10 ολόκληρα χρόνια, 55-56 και 65-66, από το 66 να κάνετε αυτοδιάθεση. Και αφού 95,7% είχαν ψηφίσει ένωση με την Ελλάδα, μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, τι θα πει? Θα το 95, θα ήταν 85, θα ήταν 80, θα ήταν 95, θα πάει λιγότερο. Και θα είχε λήξει το κυπριακό πρόβλημα από τότε. Αλλά εμείς τι είπαμε? Όχι. Και ρωτώ εγώ, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί είπαμε όχι σε αυτή την ωραιοτάτη πρόταση που μας έκανε η Αγγλία τότε? Και θα υπενθυμίσω ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος την εποχή εκείνη είναι ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο οποίος είπε: τι θέλετε να κάνω ρε παιδιά τώρα, να ξεκινήσω ένα πόλεμο κατά τη Μεγάλη Βρετανία? Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Πάρτε τα αποτελέσματα, στείλτε τα στο ΟΗΕ και θα έρθει η στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε, είπε ο Νικόλαος Πλαστήρας το 52. 51, όταν έγινε το δημοψήφισμα, του ήρθαν τα αποτέλεσματα που κάναμε 6 μήνες, δεν θα ξέρω λεπτομέρειες. Και ρωτώ, το κάναμε αυτό? Αλλά τι έγινε? Μετά από 1-2 χρόνια, 53-54, έφυγε ο Πλαστήρας στην Πρωθυπουργία της Ελλάδος και έρθε ο Παπάγος. Και θυμάμαι το αγγλικό παιδικό Daily Set London News, που είχε τον Παπάγο τεράστιο, με τα παράσημα και τη στοταρχική ράβδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Του κάνανε εγκόμιο οι Εγγλέζοι και τα λοιπά και τα λοιπά.
Αλλά εν συνεχεία ο παπάγος έστειλε το γρίβα εις την Κύπρο. Και αρχίσαμε τα μπαμπούμ. Και ξανά ερωτώ εγώ, να μου δώσει κάποιος κάποια εξήγηση. Γιατί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και με τεράστια στοτική πείρα, Νικόλαος Κοστήρας, είπε δεν μπορώ να ξεκινήσω ένα πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας, τα είπε αυτά το 51-52, και δύο χρόνια μετά ο Παπάγος έστειλε το γρίβα κάτω και αρχίσαμε τον πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό ποιος μπορεί να μου το εξηγήσει γιατί το κάναμε? Ερωτώ. Κύριε Σιμίτη, μήπως εσύ μπορεί να μας πεις γιατί? Μήπως μπορεί ο κύριος Στεφανόπουλος να μας εξηγήσει γιατί? Τι έφταξε και είπαμε όχι εις την παράδοση της Κύπρου προς την Ελλάδα? Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Κύπρος ήταν 18% πληθυσμιακός και είχαν 3% της οικονομίας. Δηλαδή ήταν μία μειονότης από πλευράς πληθυσμιακή, 18% ενώ ήταν 82% οι Έλληνες και είναι ακόμα, και είναι 3% οικονομικός οι Τούρκοι και 97% οι Έλληνες. Όταν έγινε αυτή η διαδικασία και